Η αστυνομία διερευνά δύο υποθέσεις εμπρησμού. Η πρώτη υπόθεση αφορά το κτίριο των επαρχιακών γραφείων του Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Πάφο, για το οποίο η αστυνομία ειδοποιήθηκε ότι υπήρχε πυρκαγιά περίπου η ώρα 5 σήμερα το πρωί. Και η δεύτερη υπόθεση αφορά το κτίριο του Δήμου Πάφου, για το οποίο η αστυνομία ειδοποιήθηκε περίπου η ώρα 7 ότι υπήρχε πυρκαγιά. Και στις δύο περιπτώσεις, οι μέλη της αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις παρόλα με τεκμήρια τα οποία αξιολογούνται. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, σχετικά με την υπόθεση του Δήμου Πάφου, προκύψαν στοιχεία και συνελήφθηκε με δικαστικό εντέλμα ένα πρόσωπο ηλικίας 38 χρονών. Ο 38χρονος, μετά τη σύλληψή του, ανακρίνεται από την αστυνομία. Επίσης, η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο οι δύο υποθέσεις να συνδέονται μεταξύ τους. Τι υλικό χρησιμοποιήθηκε? Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις που έχουν γίνει, φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε εύφλεκτη υλική.